Ανάρτηση από τον νομικό Αλέξη Αδαμίδη, τον Αλέξανδρο Αδαμίδη, και θα τον ακούσουμε τώρα από περιέργεια και μόνο, γιατί ανέβασε αυτή την ανάρτηση, σήκωσε τέλος πάντων στο προφίλ του στα social media αυτό. Γιατί, κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα σας. Ήθελα να δείξω, καλησπέρα κύριε Ζαγόρα και στους ακροάτρες και στους ακροατές. Ήθελα να δείξω καταρχήν ποιοι είναι οι καλύτεροι διαπραγματευτές για τα σωματεία τους. Και από ό,τι προκύπτει, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι οι καλύτεροι διαπραγματευτές, διότι το συνολικό κόστος κατασκευής το αναλαμβάνει το κράτος. Mm-hmm. Και μετά είναι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, όπου επίσης το συνολικό κόστος κατασκευής το ανέλαβε το κράτος. Και βέβαια έπονται μετά τη ΣΑΕ και τελευταίος ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν πήρε χρήματα από το κράτος. Ναι, τον Ολυμπιακό γιατί τον αναφέρατε αφού δεν έχει πάρει χρήματα? Ήθελα να δείξω ποιοι είναι οι καλύτεροι που διαπραγματεύονται για τα σωματεία τους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν οι χειρότεροι διαπραγματευτές, γιατί όλο το ποσό τα έβαλαν άνθρωποι του Ολυμπιακού ή ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό. Δεν τα έβαλαν. Μιλάτε για ομάδες. Τα παραδείγματά σας είναι ομάδες που φτιάξαν, κατασκεύασαν γήπεδα. Ήταν ανοιχτά είτε κλειστά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία πολλά χρόνια. Βέβαια. Ναι. Ακριβώς. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο? Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως της Λάρισας στο γήπεδο. Ναι. Που εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα περίεργο, αλλά τέλος πάντων μην αναφέρουμε τώρα. Uh-huh. Να πούμε δηλαδή ότι καλός, πολύ καλός το κράτος πληρώνει για να γίνονται γήπεδα. Αλλά και πάρα πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει να κάνει. Uh-huh. Όμως πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι. Όπως παραδείγματος χάρη, και γι' αυτό το ανέφερα, έκανα την ανάρτηση. Οι όροι, οι βασικοί είναι ότι τα γήπεδα πρέπει να ανήκουν, κατά την άποψη δική μου τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον στα αεραστεχνικά σωματεία και όχι ιδιώτες. Ας πούμε, έχουμε το παράδειγμα της Λάρισας, όπου το γήπεδο το έλειψε, είναι θαυμάσιο γήπεδο, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί. Μια φορά, ναι. Ανήκει σε ιδιώτη, σε εταιρεία που ανήκει στις μετοχές του κ. Πυλαδάκη, και αυτή τη στιγμή φυτεύουν μανιτάρια. Έτσι. Δεν το χρησιμοποιεί η Λάρισα. Γιατί ανήκει σε ιδιώτη. Ενώ άλλα γήπεδα, όπως αυτά τα οποία προβλέπονται, ανήκουν στα σωματεία, όπως σωστά πρέπει να είναι, όπως το γήπεδο της ΑΕΚ. Ξεχάσατε τον Ηρακλή σε αυτή τη λίστα. Το γήπεδο του Ηρακλή, ναι. Έπρεπε να βάλετε Ηρακλής, άνω κάτω τελεία, γήπεδο στον Ηρακλή. Σκέτο. Εντάξει, είναι τα ευκόλω εννοούμενα παραλείπονται. Επίσης, ναι, αλλά το γήπεδο στον Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια τι σημαίνει, μπορείτε να μου πείτε λίγο? Τι σημαίνει, γήπεδο στον Ηρακλή, τι σημαίνει? Όχι γήπεδο, γήπεδα στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει δύο γήπεδα. Ας μείνουμε στο γήπεδο. Γήπεδο στον Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια που φωνάζουν ο Ηρακλητής, τι σημαίνει? Να πάει ο Αλέξανδρος Δαμίδης να βρει τα λεφτά και να το φτιάξει? Όχι. Όπως λοιπόν το κράτος έδωσε στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και πολύ σωστά έπραξε κάποια εκατομμύρια για να χρησιμοποιηθούν κάποια γήπεδα, έτσι πρέπει να δοθεί για να γίνει και ένα γήπεδο στον Ηρακλή, στο κέντρο της πόλης. Να σας πω λίγο κάτι, κύριε Ζαγόρα. Άρα σωστά έπραξε. Δηλαδή η ανάρτηση δεν ξεφωνίζει, επειδή είστε και ένα δημόσιο πρόσωπο. Το αντίθετο λέω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Το κράτος πρέπει να πληρώνει, όμως με κάποιες προϋποθέσεις. Το κράτος να φτιάχνει τα γήπεδα των ομάδων, των ανωνύμων εταιριών. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Εκεί είναι η προϋπόθεση που βάζω, ότι το γήπεδο πρέπει να ανήκει στο σωματείο των ερασιτεχνικών, όχι στις ανώνυμες εταιρείες. Okay. Αυτή την προϋπόθεση σας έβαλα. Αυτό ήταν το λάθος δηλαδή που γίνεται, ας πούμε, με το Καραϊσκάκι. Έγινε λάθος. Γιατί ανήκει στην Καραϊσκάκι ΑΕ, δεν ανήκει στον ερασιτεχνή. Ναι. Ενώ το γήπεδο της ΑΕΚ. Προϋπήρχε όμως το Καραϊσκάκι σαν γήπεδο, δεν είναι κάτι καινούριο. Προϋπήρχε. Ναι, ναι, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όχι στην Ολυμπιακό. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι καταρχήν ότι πρέπει να γίνει και ένα γήπεδο οπωσδήποτε στον Ηρακλή. Να σου πω λίγο κάτι, κύριε Ζαγόρα. Στη Θεσσαλονίκη ξέρετε πόσα ποδοσφαιρικά έχει γήπεδα, έχει ο Δήμος. Ο Δήμος. Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν βάζουμε την Καλαμαριά μέσα, οκ. Okay. Έχει το Καφτατζόγλιο, ναι, ναι, έχει την Τούμπα.
Έχει... Κανένα δεν έχει από αυτά. Κανένα δεν έχει. Η Τούμπα ανήκει στο σωματείο του. Α, ΠΑΟ, είπα το Δήμο. Νόμιζα πόσα κήπεδα υπάρχουν. Εντάξει, δεν κατάλαβα το ερώτημα. Ναι, οκ. Καταζόγλιο. Δεν σα κουράζω. Του κράτου είναι το Καταζόγλιο. Κρατικό είναι. Το Καταζόγλιο είναι κρατικό. Το Αλεξάνδριο επίση. Κρατικό επίση, δεν είναι του Δήμου. Ο Δήμο, να μην σα κουράζω, όλο ο Δήμο Θεσσαλονίκη έχει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, κύριε Τζαγόρα. Αυτό τη Μαλακοπή. Αμφιβάλλω αν πολλοί ξέρουν που είναι Μαλακοπή. Στην Ανατούμπα. Στην Ανατούμπα, ναι. Ένα πλαστικό. Μαλακοπή. Δεν έχει άλλο γήπεδο, όλη η Θεσσαλονίκη. Ο Δήμο. Ο Δήμο Θεσσαλονίκη, ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχει μόνο το γήπεδο. Μισό λεπτό. Εννοείται. Ανήκει στο Δήμο, εννοείται. Γιατί Δήμο Θεσσαλονίκη είναι, ναι, και η Αγίου Δημητρίου, που είναι του Ηρακλή. Του Ηρακλή, το Καθατζόγλιο. Ναι. Okay. Ναι, αυτό ανήκει στον Ηρακλή. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι δικό του ιδιόκτητο, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι πρέπει να γίνουν. Επίσης, η ανάρτηση ξεκίνησε με αφορμή μια ιστορία, γιατί ξέρετε ότι το μισό καιρό είμαι στην Αθήνα, ναι, το επαγγελματικό υποχρέωση. Ναι. Επειδή ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στην Αθήνα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι, που είχε και μια γενική συνέλευση μέχρι εντός της εβδομάδας. Ήφησαν 3.000 άτομα, τα 1.000 είπαν όχι, τα 2.000 είπαν ναι και θα πάει να ήταν πάνε. Πολύ, ήταν σχεδόν νούμερο ένα θέμα στα αθλητικά ραδιόφωνα της Αθήνας. Mm. Γιατί ήταν, φάνηκε και για μένα ήταν βέβαια αρκετά παράδοξο το γεγονός ότι οι οργανωμένοι οπαδοί δεν θέλουν την ανάπλαση. Ενώ δηλαδή περιμέναμε οι οργανωμένοι οπαδοί να θέλουν ένα καινούριο γήπεδο. Ναι. Να είναι εξυγχρονιστές. Εκεί είναι, ναι. Ομάδα, το χίλια ανήκει στους οργανωμένους, ναι. Δεν ήθελαν οι οργανωμένοι οπαδοί. Ήταν ένα και πολλών που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι. Ναι, και εμένα, και μου δημιούργησε και εμένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί οι οργανωμένοι οπαδοί να μην θέλουν ένα μεγάλο γήπεδο στην ομάδα τους, ένα καινούριο γήπεδο. Έτσι ήταν πολύ. Και την παρακολούθησα όσο μπορούσα βέβαια μέσω του διαδικτύου, ναι, για να δω τι γίνονται. Ήταν ένα πολύ έτσι, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όλοι οι οπαδοί των ομάδων... Οι οργανωμένοι γιατί δεν θέλανε το βοτανικό, αφού τα χτίζει όλα τα νούμερα... Καλά, ναι. Ακριβώς γιατί το νέο γήπεδο δεν θα ανήκει στον Ερασιτέχνη, θα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Και ο Ερασιτέχνη θα πληρώνει και ενίκιο. Ναι. Είναι ένα μπερδεμένο. Ναι, ναι, δώσανε τηλεοφόρο, πήραν αυτό, θα το κατασκευάσει... Το κράτος, ας πούμε, το γήπεδο. Ακούστηκαν, ναι, και εκεί πολλές. Ακούστηκαν και εκεί πολλές. Αλλά βάλαν τον κόσμο να ψηφίσει. Δηλαδή. Θέλετε, δεν θέλετε. Έτσι, έτσι θέλετε, γίνεται. Έτσι γίνεται. Ένα στους τρεις είπε όχι, αλλά επικράτησαν οι δύο. Οπότε. Έτσι. Γίνεται οπότε το γήπεδο με αυτά τα δεδομένα. Ακριβώς, με αυτά τα δεδομένα. Τα γήπεδα λοιπόν που χτίζονται με κρατικό χρήμα, η άποψή μου είναι και γι' αυτό είναι ανάρτηση, τα γήπεδα που χτίζονται με κρατικό χρήμα πρέπει να ανήκουν στους ερασιτέχνες και όχι στις ανώνυμες εταιρείες. Γιατί δημιουργείται το πρόβλημα όπως το Alice FC Arena που ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία, αυτή τη στιγμή δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Φανταστείτε λοιπόν αύριο, ναι, μεθαύριο. Αφού ανήκει στην εταιρεία, πώς το χρησιμοποιήσει. Να πας εσύ που εγώ, να πάω εγώ που έχω μια ομάδα, να πω στην εταιρεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο. Βεβαίως μπορείτε. Πόσο θέλετε, 100 ευρώ το μήνα. Τέλεια. Χρησιμοποιώ το γήπεδο, το νοικιάζω. Εντάξει, γιατί. Ακριβώς. Ναι. Αν όμως δεν γίνει αυτό. Ή σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ σαν ιδιωτική εταιρεία το έφτιαξα. Αν μπορείς εσύ, φτιάξε άλλο. Εγώ ρωτάω όμως κάτι άλλο. Χτίζεται το γήπεδο του ΠΑΠ Αρένα της ΑΕΚ. Ναι. Έχει βάλει το κράτος 20 εκατομμύρια από τα 80, τα 81. Ναι. Το γήπεδο ανήκει σε μια εταιρεία, δικέφαλος ΑΕ, η οποία ανήκει στον κύριο Μελισανίδη. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Να φύγει ο κύριος Μελισανίδης από την ΑΕΚ. Και έρθει ένας άλλος. Ναι. Και πάρει την ΑΕΚ. Την πάει ΑΕΚ. 100 ευρώ το μήνα. 100 ευρώ το μήνα. 100. Ναι. Άμα είναι 100 ευρώ το μήνα. Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Άμα είναι 100.000 το μήνα όμως. Μα το έφτιαξε η δικέφαλος ΑΕ. Πώς τη λένε την εταιρεία που είπατε. Είναι, ανήκει στον κύριο Μελισανίδη. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να τον κρεμίσει όταν θα φύγει. Αυτό σας λέω. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί που έβαλε το κράτος 20 εκατομμύρια, δηλαδή εσείς και εγώ. Φεύγει ο κύριος Μελισανίδης, ας πούμε, κάποια στιγμή. Και μεταβιβάζει την ΠΑΕ. Ναι. Άλλο πράγμα η ΠΑΕ, άλλο το γήπεδο. Ωραία. Η εταιρεία του, που της ανήκει το γήπεδο, θα το νοικιάζει με ένα συμβολικό στην ποσό, πιστεύω, στον Αδαμίδη, στον Ζαγόρα που θα πάρουν ποσό την ΑΕΚ. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Πού είναι γιατί το κακό. Συμβολικό. Αν έρθει αυτή η καινούργια εταιρεία, η δικέφαλος ΑΕ, στην οποία ανήκει, ας πούμε, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, ναι, και δεν θα βρει με τον καινούργιο ιδιοκτήτη. Όπως, ναι, έγινε στην Λάρισα. Πάνε να παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
μπράβο. Φυσικά. Ο νόμος της αγοράς είναι, κύριε Αδαμίδη, αυτός. Τι, δεν... Θέλεις, μπορεί ο ιδιώτης, μπορεί ο χι ιδιώτης να φτιάξει ένα γήπεδο, φτιάξει το και δίνε το, να το νοικιάζεις. Να το, ό,τι δει όπως είναι στην αγορά. Ρωτάω όμως, και τα 20 εκατομμύρια που έβαλε το κράτος, ο φορολογούμενος πολίτης, πού πάνε? Καλή ερώτηση. Πού πάνε? Λοιπόν, γι' αυτό λέω, γήπεδα που γίνονται με χρήματα κρατικά. Όχι, αντιδρούν οι απέναντι, αλλά όταν γίνεται για τη δική τους ομάδα, κάνουν τα παγόνια, επιτρέψτε μου την έκφραση. Όχι, αλλά αν κάνει ο απέναντι θα φωνάζουν. Κανένας δεν αντιδράει. Ίσα ίσα. Όχι, το πρώτο αντιδρούν. Που λέμε είναι ότι το κράτος πρέπει να δίνει χρήματα για να γίνονται τα γήπεδα. Φυσικά είναι στην αρμοδιότητά του. Πρέπει να γίνει, δίνει χρήματα. Αλλά τα χρήματα, τα γήπεδα όταν γίνονται, να μην αντίγουν σε ιδιώτες και ΠΑΕ. Να ανήκουν στα αεραστεχνικά σωματεία. Ναι, όταν δίνει το κράτος χρήματα, όταν συμμετέχει το κράτος, εννοείται, με χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω, εννοείται. Βέβαια. Αυτό είναι το θέμα μας, δηλαδή. Ναι. Όποιος είναι ο καλύτερος. Εκεί πιο εύκολα γίνονται τα γήπεδα όμως στην Αθήνα. Εδώ δεν γίνονται εύκολα, στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, στο ίδιο κράτος να ανήκουμε. Καλά, αυτό δεν το ξέρετε. Είναι χρόνια τώρα. Μα τα υπουργεία δεν έχουμε καλούς διαπραγματευτές, προφανώς. Ακριβώς. Και υπουργεία δεν έχουμε. Τους κάνουμε μια χειραψία το Σεπτέμβρη, μας υπόσχονται και μετά φεύγουνε. Ακριβώς. Αλλά στις χειραψίες μπροχνόμαστε. Ποιος θα την κάνει πρώτος? Ακριβώς. Πολύ σωστά το θέλετε. Όλα τα κέντρα αποφάσεων είναι στην Αθήνα. Είναι δυνατόν? Ναι, εντάξει. Δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια εδώ. Και εδώ οι βουλευτές μας φωνάζουν. Μόλις περάσουν το... τα διόδια στη Λάρισα. Γεια σας. Πέντε χρόνια, 4,5 χρόνια ήμουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ναι. Έτσι. Έναν βουλευτή της Θεσσαλονίκης δεν συνάντησα. Έναν να έρθει να χτυπήσει, να πει γεια σας, ήρθα. Θέλω να γίνει αυτό εκεί. Ναι, ούτε ένας. Ούτε ένα. Τώρα, άμα σας πω πώς έχω συναντήσει. Από την Πάτρα, ας πούμε, ερχόταν για το γήπεδο το Παπελοπονισιακό. Τόσα τους έκανε ο Φούρας και άλλα θέλουν. Ναι. Όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, οι νυν και οι πρώην. Για την Κρήτη, να μην συζητώ. Και εκεί χαμός. Κάθε εβδομάδα. Και εκεί χαμός. Πελοπόννησος και Κρήτη. Από Θεσσαλονίκη 4,5 χρόνια, ένας βουλευτής, οποιοδήποτε κόμματος, έτσι, εγώ δεν λέω. Δεν εμφανίστηκε να πει ότι παιδιά τι γίνεται, θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Θέλουμε να πάρουμε εκείνη τη διοργάνωση. Ναι. Για την πάλι, για την ιστιοπλοεία. Ναι. Για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Για το μπάσκετ. Κανείς, απολύτως. Έτσι. Τι να συζητάμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαμίδη. Μου απαντήσατε σε όλες τις απορίες που είχαμε μετά από αυτή την ανάρτηση που κάνατε. Αλλιώς την κατάλαβα πάντως εγώ.